Το όνομα του 20χρονου από την Κρήτη σπουδαστή τη Γαλακτοκομική Σχολή, Βαγγέλη Γιακουμάκη, έδωσε στο δρόμο που άφησε τόσο άδικα την τελευταία του πνοή πριν από 8 χρόνια η Δημοτική Αρχή Ιωαννίνων, υλοποιώντα την απόφαση του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου. Όπω είχε γίνει γνωστό, ο Βαγγέλης είχε πέσει θύμα σωματική και ελεκτική βία από συμφοιτητέ του στη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχο Δημήτρη τόνισε ήταν υποχρέωση τη Δημοτική Αρχή να τιμήσει το Βαγγέλη Γιακουμάκη που έπεσε θύμα bullying και έγινε σύμβολο χιλιάδων ανθρώπων κάθε ηλικία. Και να στείλουμε το μήνυμα κυρίω στα νέα παιδιά ότι δεν πρέπει να σιωπούν όταν βιώνουν καταστάσει βία και οποιοδήποτε ρατσισμό. Η κοινωνία μαζί με την πολιτεία έχουν υποχρέωση και καθήκον να χτυπήσουν αυτά τα φαινόμενα για να μην χαθεί για ανάλογη αιτία άλλη ανθρώπινη ψυχή. Ο νεαρός εξαφανίστηκε στις 6 Φεβρουαρίου του 2015 και βρέθηκε νεκρός περίπου ένα μήνα αργότερα στις 15 Μαρτίου με τραύματα από μαχαίρι. Η νεκροψία έδειξε ότι ο 20χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του την ημέρα της εξαφανισής του λόγω τραύματος στο δεξιό περικάρπιο. Η υπόθεση με τον αδικοχαμένο Βαγγέλη Γιακουμάκη είχε απασχολήσει έντονα όχι μόνο την τοπική κοινωνία αλλά και το Πανελλήνιο λόγω του τραγικού θανάτου του ο οποίος έφερε στο φως το πρόβλημα της κακοποίησης και βίων συμπεριφορών που συχνά αποσιωπούνται